Ψάχνουμε εδώ τα απομεινάρια των θεών ενός πελασγικού κόσμου, προγενέστερου της Ολύμπιας Κοσμογονίας. Αναζητούμε το γερό μιας πανάρχιας θεότητας με σώμα γυναίκας και ουραϊχθείος, το ξώανο της οποίας παρέμενε πάντα στο εσωτερικό του γερού της, δεμένο με χρυσές αλυσίδες. Τη λέγανε Ευρυνόμη. Και μόνο στην αρχαία Φυγαλία σώθηκαν πληροφορίες για τη λατρεία της. Ούτε και ήδη οι αρκάδες της αρχαίας Φυγαλίας γνώρισαν με βεβαιότητα ποια ήταν η Ευρυνόμη. Οι περισσότεροι αναφέρονταν σε αυτήν ως ένα ακόμα προσωνύμιο της Άρτεμις. Οι πιο έμπειροι αχαιογνώστες, βασιζόμενοι στη θαλάσσια εικόνα της θεάς, την ταύτιζαν με την κόρη του ωκεανού και της Θέτιδας, για την οποία κάνει λόγο ο Ομήρος. Η αλήθεια είναι ότι η μακρινή προέλευση αυτής της ενηγματικής θεότητας είχε σβήσει από τη μνήμη των αρκάδων. Δεν είναι εύκολο να προσδιορίσουμε σε ποιο σημείο της χαράδρας στα νότια της Φυγαλίας βρισκόταν ακριβώς το γερό της Ευρυνόμης. Ο Παυσανίας, μιλώντας για την περιοχή, αναφέρει το μύθο του εξαγνισμού της Ρέας από τις νύμφες μετά τη γέννηση του Δία. Κάποια φυσικά λουτρά που απέχουν 12 στάδια από την πόλη, μία προσφορά μαλλιών στα ποτάμια Ήδατα και ένα γερό στη συμβολή δύο ποταμών, Νέδας και Λίμακος. Σήμερα, διατρέχοντας πιθαμί προς πιθαμί τον τόπο, θα μπορούσαμε να αποτολμήσουμε μία μέθοδο που να συντεριάσει όλα τα κομμάτια. Ας φανταστούμε το λούσιμο της Ρέας από τις νύμφες σε αυτήν την πανέμορφη φυσική κολυμπήθρα. Ο τόπος δεν απέχει παραπάνω από 12 στάδια από την πόλη. Και αν αυτά είναι τα νερά που ονομάστηκαν Λίμαξ επειδή έσυραν τα λίμματα του τοκετού της Ρέας, το γερό της Ευρυνόμης πρέπει να βρισκόταν πολύ κοντά σε αυτή τη συμβολή. Πολύ πιθανόν η Ευρυνόμη, αυτή που κυβερνά Εβραίος, να ήταν για τους αρχαίους πελασγούς η θεότητα που έδωσε αρχή σε όλα τα πράγματα και μαζί με το Φίδι, το Φίωνα, η πρώτη βασίλισσα του κόσμου, ώσπου οι νέοι θεοί να την εκτοπίσουν στη θάλασσα. Οι λατρείες που προηγήθηκαν τη σύσταση του ελληνικού λαού ήταν άριχτα συνδεδεμένες με την έννοια της γης ως μεγίστης μητρός από την οποία προέρχεται κάθε μορφή ζωής. Τα σπήλια και οι κόρφοι της ήταν τα φυσικά τεμένη της. Σήμερα δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με απόλυτη βεβαιότητα αν το ιερό της Ευρυνόμης βρισκόταν σε αυτό το χάσμα. Όμως, ο χώρος υποδηλώνει με σφρίγος το γερό μιας φθόνιας θεότητας. Την εικόνα ενός τεράστιου πέτρινου εδίου που κατεβαίνει από τη γη προς το χάος με τον υγρό ψίθυρο των νερών. Το γυναικείο εδίο, η μητρική κοιλία, δεν θα πάψει ποτέ να αποτελεί το πρώτο σύμβολο γονιμότητας και ζωής. Όταν η νέα Ολύμπια θρησκεία θα αναπτύξει νέες μορφές, οι ελευσίνοι ιερείς θα συνεχίσουν να το μνημονεύουν κρυφά με μία μυστικιστική προελληνική λέξη, βαβό. Πενήντα περίπου μέτρα πιο πάνω από αυτό το σημείο, ένα πέτρινο ξοκλήσι τονίζει τον ιερό χαρακτήρα του τόπου. Είναι αφιερωμένο στην Παναγία, στην μητέρα του Θεού. Κάποιες φορές, πλησιάζοντας αυτούς τους τόπους, μπορούμε να αντιληφθούμε πως ο ελληνικός μύθος δεν είναι ξεκομμένη ή παροχημένη πραγματικότητα, αλλά μέρος αυτής της μακράς εξέλιξης της σχέσης του ανθρώπου με το θεϊκό, της οποίας κομμάτι συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε να απαρτίζουμε. Υπήρχαν ναοί, εδώ είναι ναοί, αλλά ο Παυσανίας τα έχει γραμμένο, είναι τα χαλάσματα. Της Θεάς Δήμητρα λέγεται ότι είναι εδώ πέρα στο, το λέμε στο κόκκινο σπήλιο, εκεί σε ένας σπρόποδες του βράχου.
Αν το απρόβλεπτο χέρι του χρόνου δεν είχε σεβαστεί τη μαρτυρία του Παυσανία, τους καρπούς της σχολαστικής του προσπάθειας να αφήσει τεκμήρια ενός κόσμου που στα χρόνια του ήδη είχε αρχίσει να καταραίει, το μεγαλύτερο μέρος των ερειπίων της Ελλάδας δεν θα ήταν για μας σήμερα τίποτα περισσότερο από βουβές πέτρες ή θα εξακολουθούσε να αναπαύεται κρυμμένο κάτω από τη γη. Ο Παυσανίας ομολογεί στο έργο του ότι η πιο ισχυρή όθηση που τον οδήγησε μέχρι τη μακρινή Φυγαλία ήταν η σαγίνη μιας άλλης πελαστικής θέας, μιας πρωτόγονης δήμητρας με κεφαλή φοράδας που οι αρκάδες ονόμαζαν σκοτεινή, Μέλενα. Το ιερό της βρισκόταν επίσης σε κάποιο σημείο αυτής της δύσβατης χαράδρας. Ο μύθος της τη συσχέτιζε πάλι με μια προολύμπια και χθόνια θεότητα, τον Ήπιο Ποσειδώνα, τον Θεό Άλογο. Για τους πελασγούς, όπως ίσως για όλους τους αρχαίους αχαιούς, ο Ποσειδώνας δεν ήταν εξ αρχής ένας θεός που σχετιζόταν με τη θάλασσα, αλλά μια θεότητα συνδεδεμένη άρρηκτα με τα έγκατα της γης, με τα ρεύματα που τη διατρέχουν και την ανατράζουν, κοινωνός της εφορίας της και εμψυχωτής των πηγών που τη γονιμοποιούν. Η μορφή του συμβολιζόταν με ένα άλογο, ένα ορμητικό πλάσμα που στο πέρασμά του δονεί τη γη με τις οπλές του και κάνει μάλιστα να αναβλύσει το νερό από τον κόλπο της. Ο αρχαιότερος μύθος που γνωρίζουμε για τον Ποσειδώνα αναφέρει ότι ο Θεός συνάντησε μια μέρα τη Δήμητρα στις όχθες του ποταμού Λάδωνα και ένιωσε την επιθυμία να συνευρεθεί μαζί της. Η Δήμητρα βρήκε καταφύγιο σε ένα κοπάδι άλογα, παίρνοντας τη μορφή φοράδας. Αλλά ο Ποσειδώνας αντιλήφθηκε πολύ γρήγορα το τέκνασμα και κατάφερε να ζευγαρώσει μαζί της με τη μορφή επιβήτωρα. Από εκείνη τη συνέβρεση γεννήθηκε το περίφημο άλογο Αρίων και μία κόρη, που το όνομά της γνώριζαν μόνο οι μοιημένοι στη λατρεία της, οι οποίοι την επικαλούνταν ευλαβικά με το προσωνύμιο Δέσποινα. Οι Φυγαλείς διηγούνταν ότι η Δήμητρα, βυθισμένη στον πόνο της, αποσύρθηκε μετά τον βιασμό σε ένα απόμακρο σπήλαιο στο Οροσελάγιον, όπου παρέμεινε πενθούσα για πολύ καιρό, αφήνοντας τη γη να καταστρέφεται και το ανθρώπινο γένος να λιμοκτονεί. Η οργή της εξαπατημένης θεάς ήταν τόσο μεγάλη που την αποκαλούσαν Ερηνία. Ο Παυσανίας, αναζητώντας αιτιολογικές επεξηγήσεις για τα προσωνύμια της Δήμητρας, συσχέτισε το όνομα Ερηνής με την οργή της αποπλανημένης θεάς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι μυκηναϊκές επιγραφές μιλούσαν ήδη για μια θεά Ερηνού, όταν το όνομα Δημήτυρ δεν είχε καν ακόμα προφερθεί. Φωτίζοντας ακόμα μια φορά το τοπίο με τις λιτές πληροφορίες του Παυσανία, φτάνουμε μέχρι αυτό το σπήλαιο, που ταιριάζει με την περιγραφή του κρυψώνα και γερού της Μέλενας Δήμητρας. Εδώ, απέναντι από την είσοδο της σπηλιάς, οι προσκυνητές τοποθετούσαν σταφύλια, καρπούς ημερών δέντρων, κερίθρες μελισσών και ακατέργαστο μαλλί, και όλα τα περιέλουσαν με λάδι. Ένα πρωτόγονο ξώανο παρίστανε τη θεά καθισμένη, ντυμένη μέχρι τους αστράγαλους με ένα μαύρο πέπλο. Στο ένα χέρι κρατούσε ένα δελφίνι και στο άλλο ένα περιστέρι. Και είχε πράγματι κεφαλή φοράδας, και από τα μαλλιά της ξεπρόβαλαν φίδια και άλλα ζώα. Ο Παυσανίας αναφέρει ότι το φοβερό άγαλμα χάθηκε όταν οι βράχοι από την οροφή της σπηλιάς έπεσαν πάνω του. Σαν μία ακόμα από τις μυστηριώδεις κινήσεις του χρόνου, η οροφή αυτής της απόμερης σπηλιάς έχει κρατήσει τα σημάδια μίας κατολίσθησης. Ίσως εκείνης που μία μέρα κατέστρεψε το τελευταίο άγαλμα και έθεσε τέλος στη λατρεία μίας χθόνιας, ζωόμορφης και σκοτεινής Δήμητρας, που ποτέ δεν αποτέλεσε οριστικά την πανελλήνια θεά των Σιδηρών. Η πελαστική κοσμογονία άρχισε με τον εναγκαλισμό της Ευδυνόμης και του Οθείωνα. Ο Όμηρος μας μιλάει για αυτόν του ωκεανού και της Θέτιδας. Τα ορφικά για εκείνον της νύχτας και του ανέμου. Ο κόσμος προήλθε από έναν εναγκαλισμό.
σύμφωνα με τον Ολύμπιο μύθο, από τον εναγκαλισμό της γης και του ουρανού.